Και σε διάκοψα. Ήθελα να πω ότι δέχθηκε να μας απαντήσει. Βεβαίως, Ζήνα μου, ήθελα να πω ότι η γυναίκα αυτή μας μιλάει για όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Εάν το κορίτσι πήγε για να κάνει έκτρωση στην Αλβανία, εάν υπήρχε λιδοκαΐνη στο σώμα του παιδιού και τι της έχουν πει οι ιατροδικαστές. Ποιο πόρισμα η ιατροδικαστή εκείνη έχει στα χέρια της που της αποδεικνύει ή όχι αν υπάρχει λιδοκαΐνη ή όχι στο σώμα του παιδιού και γιατί η ίδια ζήτησε να γίνει και δεύτερη νεκροψία, νεκροτομή όπως η ίδια μας λέει. Εδώ στα Ιωάννινα. Να το δούμε λοιπόν. Βρισκόμαστε στα Γιάννενα. Κυρία Αντιγόνη, χαίρομαι πάρα πολύ που δεχθήκατε να μας μιλήσετε. Είστε η μητέρα της Κωνσταντίνας αναγνώστη. Ναι. Και θέλω να ξεκινήσω με πρώτο το ερώτημα. Γιατί επιλέξατε να μιλήσετε? Επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά για την κόρη μου και δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό. Γιατί υπόστηκαν και είπαν πολλά ψέματα. Τόσο καιρό δεν μπόρεσα να βγω στην εκπομπή γιατί υπάρχουν άλλα δύο παιδιά στη ζωή μου. Τα παιδιά μου δέχτηκαν να βγω σήμερα να σας πω όλες τις αλήθειες για την Κωνσταντίνα, για το κορίτσι μου που έχασα. 3 χρόνια τώρα ζω με τα ψέματα. Περνούσα από τα περίπτωρα και έβλεπα στα μανταλάκια τη φωτογραφία της κόρης μου. Που δεν το άνοιγε. Δεν μπορώ να συνεχίσω μια ζωή τέτοια. Γιατί εγώ ξέρω τι Κωνσταντίνα ήταν. Το κορίτσι μου το ήξερα πολύ καλά, μου εμπιστευότανε και τα λέγαμε όλα, όχι μάνα και κόρη, αλλά σαν δύο φίλες. Δεν μπορώ να διανοηθώ να πούνε για την Κωνσταντίνα μου ότι ήταν έγκυος. Έκανε έκτρωση και όλα αυτά τα ψέματα. Αφού ήταν έγκυος ή είχε καμία σχέση η Κωνσταντίνα μου. Η δικογραφία στην Αλβανία έχει κλείσει. Ο φάκελος έχει κλείσει. Τα πράγματα της Κωνσταντίνας τα πήρα μετά από 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, ένα κορίτσι 16 χρονών. Άμα είχε κάποια σχέση, ξέρω πολύ καλά ότι θα είχε κάποιο μήνυμα. Ένα τηλέφωνο ή στο Facebook, μια φωτογραφία. Το κορίτσι μου, ελέγχθηκαν όλα αυτά. Δεν υπήρχε τίποτα. Ελέγχθηκαν από εσάς? Όχι, από τις αρχές της αλβανικής αστυνομία και από τον εισαγγελέα. Μετέφερα το σώμα της κοπέλας μου εδώ για να γίνει κηδεία εδώ, για να την έχω κοντά όπως την είχα πάντα μαζί μου. Όταν, μη ξέροντας εγώ ότι έχουν βγει τα όργανα, μίλησα με τον ιατροδικαστή του Τυράννου, αυτός που έκαμε την νεκροτομή, νεκροψία, και του είπα γιατί έβγαλες τα όργανα χωρίς να με ενημερώσεις. Μου λέει νομίζοντας, ξέρεις τη διαδικασία στην Αλβανία, γιατί εδώ δεν υπάρχει ούτε ένα μικροσκόπιο στη Άγιο 40. Λέω εγώ, επειδή η κηδεία θα γίνει στα Γιάννενα, ξέρεις πολύ καλά, θα τα αφήσει στα Γιάννενα. Θέλω, αύριο μεθαύριο θα κάνω τη διαδικασία να φέρω τα όργανα της κοπέλας μου για να κάνω την εξέταση και εδώ. Μου λέει, κυρία Αντιγόνη μου λέει, όποτε θέλεις, εγώ και εσύ μπορεί να πεθάνομαι μου λέει, αλλά τα όργανα της Κωνσταντίνας θα είναι πάντοτε στο Ινστιτούτο του Τυράννου. Μπορείς να τα πάρεις, να κάνεις ό,τι διαδικασία θέλω. Εντάξει, με κατασύγχασε, του είπα, τι η αιτία θανάτου, αυτά θέλω να μου πεις προσωπικά, λέω, την αιτία θανάτου του παιδιού μου. Με εξήγησε ο άνθρωπος, μου λέει, πριν 15 μέρες δεν το κατάλαβες. Μου λέει, η κοπέλα έχει πάθει ένα εγκεφαλικό και είχε ένα μάτωμα στο κεφάλι. Από ένα ενθουσιασμό ή κάποια χαρά ή κάποια μικρή στενοχώρια, αυτό σπάει, μου λέει. Και έτυχε αυτό το κακό να γίνει στην Κωνσταντίνα σε αυτή τη διαδρομή. Λέω, άμα ήταν εδώ κοντά στο νοσοκομείο, δεν θα γλίτωνε, μου λέει. Γιατί? Παθαίνει ανέβρισμα κάποιος, μου λέει, αλλά η Κωνσταντίνα έπαθε ανέβρισμα, δηλαδή εσωτερική εγκεφαλική αιμορραγία στον εγκέφαλο, μου λέει, αλλά συγχρόνως, σαν ηλεκτροπληξία, πειράχθηκαν και τα αγγεία ζωής της Κωνσταντίνας. Οπότε,
δεν είχαμε καμία πιθανότητα. Έχετε μπει στη διαδικασία να ζητήσετε να γίνει έλεγχος στα όργανα του παιδιού σας? Ναι. Πήγα στον κύριο Βουγιουκλάκη και του είπα πώς θα μπορέσω να φέρω τα όργανα της κοπέλας μου για να εξεταστούν εδώ. Όταν φέραν τα όργανα, θέλω να μου πεις, του λέω, από τι έφυγε η κόρη μου. Μου λέει, με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, η κόρη σου έφυγε από εσωτερική εγκεφαλική αιμορραγία. Από τίποτα άλλο. Έχω τη δικογραφία όλη στο σπίτι με φωτογραφίες από το αυτοκίνητο. Καταρχήν το κάθισμα του αυτοκίνητου που κάθονταν η κόρη μου, άμα ήταν από έκτρωση, θα ήταν γεμάτο αίματα. Και πού την έκανε την έκτρωση, να μας πει ο άνθρωπος σε ποιον την έκανε την έκτρωση, ποια είναι η κλινική. Να κάνει μήνυση στη γιατρό, στην κλινική. Από εκεί και πέρα να κάνω κι εγώ μήνυση. Ποιος θέει, ο ιατροδικαστής ή η επιτροπή με τους ιατροδικαστές που έγινε δεύτερη φορά? Εγώ από την πρώτη αρχή είπα και λέω, θέλω να μάθω την αλήθεια, το θάνατο της κοπέλας μου. Εσείς πιστεύετε από τη συμπεριφορά της Κωνσταντίνας, που τη γνωρίζατε, που το βλέπατε το κορίτσι, το απασχολούσε κάτι τελευταία, ενδεχομένως να υπήρχε μια εγκυμοσύνη που να φοβήθηκε να σας το πει? Το κορίτσι ήταν σκέτο, χαρά, γέλο, χαρά. Ένα ενθουσιασμένο παιδί, κοιτούσε μόνο τα μαθήματα. Μου έλεγε, μαμά, θα σπουδάσω για να βγω να δουλέψω. Κωνσταντίνα, τι να σας πω, δεν έχω τι να πω για την Κωνσταντίνα. Ήταν ένα αστέρι, ένα αγγελούδι που το έκανε. Κόψτε το λίγο. Για ποιο λόγο βάλατε τα παιδιά σας στην εστία? Καταρχήν, δεν τα έβαλα εγώ τα δύο τα παιδιά στην εστία. Η μεγάλη μου η κόρη μπήκε το 2005, που ήδη είμαστε μαζί ακόμα, παντρεμένοι, λόγω γλώσσας, και ήταν οι πιο καλύτερες συνθήκες εδώ, το βάλαμε στο Δουραχάνι. Κοινή απόφαση δηλαδή μαζί με τον τότε σύζυγό σας να βάλετε το παιδί εκεί. Εκεί. Όταν έγιναν όλα αυτά και ζούσε στο Βόλο, εγώ για τα παιδιά μου δεν ήθελα να μείνουν αγράμματα, δεν ήθελα να ζήσουν μια ζωή όχι καλή. Προσπάθησα να βελτιώσω τα παιδιά μου να σπουδάσουνε. Κατευθείαν, όταν η μεγάλη μου η κόρη ήδη είχε ένα χρόνο εδώ, είδε τις συνθήκες που ήταν μέσα στην εστία, τις κυρίες πώς τους πρόσεχαν, με παρακάλεσε και μου είπε, μαμά, να πάρουμε και την Κωνσταντίνα, επειδή εδώ κάνουμε ιδιαίτερα, οι κυρίες είναι πάρα πολύ καλές, να συνηθίσει με μένα για να σπουδάσει και αυτή, γιατί η μεγάλη μου τελείωσε από εδώ και σπούδασε όδοντα τεχνική.